Γεια σας κορίτσια, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου, είμαι η Ειρήνη και πάνω σας δείξω πώς να φτιάξετε αυτή την πανεύκολη τουλίπα. Πλέχεται πάρα πολύ απλά, δεν έχει βαθμό δυσκολίας. Μπορείτε και εσείς οι αρχάριες να τη φτιάξετε. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι, να πατάτε το κουδουνάκι για τα νέα βίντεο που ανεβάζω καθημερινά. Το χεράκι μου αρέσει για να φτιάχνετε τα σχέδια και να τα μοιράζετε με τις φίλες σας. Σκοπός είναι πάντα να μοιραζόμαστε τα σχέδια. Κορίτσια, όπως γνωρίζετε, στα βίντεο υπάρχουν ρυθμίσεις. Είναι το γρανάζι το οποίο βλέπετε, το ανοίγετε, πάτε ταχύτητα αναπαραγωγής, επιλέγετε την ταχύτητα στην οποία εσείς μπορείτε να πλέξετε. Εγώ ενημερώνω σε όλα τα κανάλια με υπότιτλους. Πάμε να το αρχίσουμε. Για να φτιάξουμε την τουλίπα θα χρειαστούμε 2 χρώματα, πράσινο και ό,τι χρώμα θέλουμε το λουλούδι, ή αλοβάμβακα για να το γεμίσουμε, ένα ξυλάκι για να είναι ο κορμός από την τουλίπα μας. Φυσικά θέλουμε μεζούρα, ψαλίδι, το βελονάκι μας και το πιο σημαντικό, τη βελόνα μας. Πάμε να αρχίσουμε να τη φτιάχνουμε. Λοιπόν, θα πάρω την κλωστή μου και θα κάνω ένα κύκλο γύρω από το δαχτυλό μου, θα τον ευγάλω, θα βάλω μέσα το βελονάκι μου, θα τραβήξω την κλωστή μου και μετά άλλα 2 δάχτυλα τραβάω να σχηματίσω τον κόμπο. Στη συνέχεια θα πάμε να κάνουμε αλυσίδες. Εγώ θα κάνω 13 αλυσίδες. 1, 2, 3. Έχω κάνει 13 αλυσίδες. Το ύψος του λουλουδιού μπορεί να το καθορίσετε εσείς αναλόγως πόσο ψηλό το θέλετε ή πόσο πιο κοντό. Νομίζω ότι στις 13 αλυσίδες ή στις 16 είναι καλά. Τώρα θα αφήσω τη μία αλυσίδα, θα περάσω εδώ δίπλα στη δεύτερη, θα βάλω το βελονάκι μου μέσα, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω και τις 2 μου θηλιές με ένα άριχτο, θα περάσω στη διπλανή μου τρύπη αλυσίδα, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω με άριχτο. Πάω να κάνω μέσα στην κάθε μου αλυσίδα από ένα άριχτο μέχρι να τελειώσω τη σειρά μου. Λοιπόν, τελείωσα τη σειρά μου, έκανα από ένα άριχτο μέσα στην κάθε μου αλυσίδα. Θα γυρίσουμε το πλεκτό μας. Είπαμε, γυρίζοντας το πλεκτό μας, δεν ξεχνάμε να κάνουμε αλυσίδα. Που σημαίνει ότι θα κάνουμε μία αλυσίδα και θα πάω στην πίσω θηλιά, δηλαδή θα αφήσω αυτή την αλυσίδα που έκανα τώρα και θα περάσω εδώ δίπλα. Θα βάλω το βελονάκι μου και θα πλέξω στην πίσω θηλιά. Πάμε να μάθουμε να κάνουμε την πλέξη λάστιχο, με άριχτα. Στην πίσω θηλιά παίρνω κλωστή, την περνάω μέσα από τη θηλιά μου, έχω 2 θηλιές στο βελονάκι, παίρνω κλωστή, κλείνω και τις 2 μαζί με ένα άριχτο. Στην πίσω θηλιά, εδώ, από πίσω, που σας δείχνω. Εδώ, θα μπείτε, θα τραβήξετε την κλωστή, την περάσετε κάτω από τη θηλιά, στην ουσία είναι στην πίσω μας θηλιά, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω με άριχτο. Το ίδιο πίσω, εδώ. Θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω την κλωστή μου, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω με άριχτο. Θέλω να μου κάνετε από ένα άριχτο στην πίσω θηλιά, κάνοντας την πλέξη λάστιχο, μέχρι να τελειώσουμε τη σειρά μας. Βλέπετε, τελείωσα τη σειρά μου. Θα ξαναγυρίσω το πλεκτό μου, είπαμε, κάνουμε πάντα τη μία αλυσίδα. Δεν ξέρω να μου ξεχνάτε, όταν έχουμε άριχτα, να κάνετε την αλυσίδα. Θα αφήσετε αυτή την αλυσίδα που κάναμε και θα περάσετε εδώ, στην από πίσω μεριά, θηλιά. Εδώ ακριβώς. Θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω. Θα πάρω κλωστή, θα κλείσω με άριχτο. Δίπλα, εδώ, στην από πίσω θηλιά μου. Θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω με άριχτο. Θέλω να μου κάνετε ένα άριχτο στην πίσω θηλιά. Είπαμε ότι η συγκεκριμένη πλέξη λέγεται λάστιχο με άριχτα, μέχρι να τελειώσει η σειρά σας. Λοιπόν, τελείωσα τη σειρά μου. Θέλω εσείς να μου επαναλάβετε την πρώτη και τη δεύτερη σειρά, τη δεύτερη και την τρίτη σειρά, συγγνώμη, κάνοντας την πλέξη λάστιχο. Δηλαδή την δεύτερη που πήγαμε και την τρίτη, μέχρι το μήκος να είναι γύρω στους 14 με 15 εκατοστά. Όταν φτάσω εγώ στα 14 με 15 εκατοστά, θα σας πω και τη συνέχεια του βίντεο. Λοιπόν, εγώ το έχω φτάσει στα 14 εκατοστά, είναι πλήρης για μένα, εγώ δεν το θέλω πιο μεγάλο. Εσείς μπορείτε να το μεγαλώσετε και λίγο παραπάνω, μα θέλετε. Και αντί για 12... άριστα να το κάνετε μέχρι τα 16 ανάλογα πόσο εσείς το θέλετε. Πάμε να τραβήξουμε την κλωστή και τώρα πάμε να ράψουμε, που σημαίνει ότι θα χρειαστούμε να πάρουμε βελόνα και να περάσουμε την κλωστή μας μέσα. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ζιγζάκ. Βλέπετε, μία από εκεί, μία έρχομαι πάνω, μία από τη δόθε, ζιγζάκ. Μέχρι να φτάσω στο τέλος της σειράς.
Φυσικά έχω κάνει. Πάμε να συνεχίσουμε σιγά σιγά. Ωραία. Βλέπετε, τελείωσα. Θα περάσω εδώ απέναντι και θα πάμε σιγά σιγά να ράψουμε από τη μία μεριά, εφόσον το σφίξουμε πάρα πολύ μεριά καλά, από τη μία μεριά εδώ. Θα μπαινοβγαίνουμε. Από τη μία μεριά θα περνάμε απέναντι και ξανά το ίδιο. Αυτό 2-3 φορές για να το σταθεροποιήσω θέλω εγώ. Βλέπετε. Και τώρα σιγά σιγά πάμε να ράψουμε από τη μία μεριά εδώ απέναντι. Μέχρι να φτάσω επάνω σιγά σιγά. Θα προσπαθήσετε να το ράψετε πάρα πάρα πολύ καλά και από τη μία μεριά και από την άλλη. Ωραία. Τώρα τι θα κάνουμε, θα περάσουμε μέσα και θα περάσουμε και από τη μία μου θηλιά και την άλλη, να την ασφαλίσω άλλη μια φορά για να είναι πάντα σταθερό. Αυτό με ενδιαφέρει εμένα, να σταθεροποιήσω. Και τώρα πάω να κόψω. Και τι θα κάνω, θα γυρίσω. Βλέπετε, τι κάναμε, το γυρίσαμε. Πάμε τώρα σιγά σιγά να βάλουμε μέσα τον ιαλοβάμβακα που θέλω. Βλέπετε, το γέμισα ιαλοβάμβακα, δεν θέλει να το γεμίσω και πάρα πολύ. Και πάω να βάλω κλωστή στη βελόνα μου να συνεχίσουμε το ράψιμο. Λοιπόν, τώρα θα κάνω, θα περάσω από τη μία μου μεριά εδώ, απέναντι εδώ. Βλέπετε, και θα το ράψω καλά εδώ. Τον ιαλοβάβακα μέσα, εδώ, καλά. Θα ράψουμε τα δύο μέρη μας πάρα πάρα πολύ καλά. Τις δύο μεριές μας. Όσο γίνεται καλύτερα. Τώρα, θα βάλω τη βελόνα μου να περάσει απέναντι εδώ, στην αποπλήρωση. Αυτό μέσα και θα ράψω από τη μία μεριά απέναντι εδώ. Ακριβώς εδώ. Ξανά το ίδιο δύο φορές. Μπορεί και τρεις, ανάλογα εσείς πώς σας το θέλετε. Βλέπετε πώς έχει σχηματιστεί η τουλίπα μου. Ωραία. Πάμε να κόψουμε την κλωστή μας. Στην άκρη βελόνα μου. Τώρα δεν τη χρειαζόμαστε. Και τώρα θα πάρω το πράσινο μου χρώμα και θα πάω να κάνω ένα κύκλο ώστε να το περάσω πάνω εδώ και να κάνω ένα κόμπο. Και τώρα σιγά σιγά γύρω γύρω θα αρχίσω να το περιστρέφω σιγά σιγά μέχρι να φτάσω κάτω. Και όταν φτάσω κάτω θα σας πω τη συνέχεια. Λοιπόν, πάμε να κόψουμε. Αν έχετε εσείς σιλικόνη, καλό είναι να βάλετε σιλικόνη ή κόλλα. Αναλόγως τι έχετε. Τώρα αυτή τη στιγμή εγώ δεν έχω κόλλα, αν και τη χρειάζομαι. Λοιπόν, έντυσα το καλαμάκι μου και τώρα εδώ έχει μύτη, βλέπετε. Την άφησα γιατί θα τη βάλω ακριβώς εδώ. Να περάσει μέσα, εδώ στο λουλούδι. Και τώρα πάω να σας δείξω πώς θα φτιάξουμε το φύλλο. Το πράσινο το χρώμα και θα κάνουμε ένα κύκλο γύρω από το δάχτυλό μου. Θα τον βγάλω, θα βάλω μέσα το βελονάκι μου, θα τραβήξω την κλωστή μου. Και με τα άλλα δύο δάχτυλα τραβάω να σχηματίσω τον κόπο μου. Στη συνέχεια πάμε να κάνουμε αλυσίδες. Θα κάνουμε 16. 1, 2, 3. Λοιπόν, έκανα 16 αλυσίδες. Θα αφήσω τη μία, θα πάω δίπλα στη δεύτερη, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω μάριστο. Θα πάρω κλωστή στη διπλανή αλυσίδα, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω και τις τρεις μου θηλιές μαζί
κάνοντας μισό ποδαράκι. Τώρα θα πάρω κλωστή και θα κάνω από ένα ποδαράκι στο κάθε ποδαράκι εκτός τις δύο τελευταίες μου αλυσίδες που δεν θα κάνω από ποδαράκι. Πάω εγώ να κάνω από ένα ποδαράκι στο κάθε ποδαράκι μέχρι να φτάσω και να έχω αφήσει δύο αλυσίδες για να σας πω τη συνέχεια. Λοιπόν, έχω αφήσει δύο τελευταίες αλυσίδες. Θα πάρω κλωστή και στην πρώτη τελευταία θα πάω να κάνω ένα μισό ποδαράκι και στην τελευταία μου αλυσίδα θα κάνω μισό ποδαράκι. Ένα άριχτο, συγγνώμη. Άρα, κάναμε μισό ποδαράκι στο ένα, ένα άριχτο στο άλλο. Θα γυρίσω στο πλεκτό μου και εκεί που έκανα το άριχτο θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω και εκεί τις δύο μου θηλιές με ένα άριχτο, θα πάρω κλωστή και εκεί που έκανα το μισό ποδαράκι στην αλυσίδα κοινή θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα περάσω και από τις τρεις μου θηλιές κάνοντας μισό ποδαράκι. Και τώρα στην κάθε αλυσίδα μου θα πάω να κάνω από ένα ποδαράκι μέχρι να φτάσω και να αφήσω τις δύο μου τελευταία μου αλυσίδες, στη μία έχω μισό ποδαράκι και στην άλλη έχω το άριχτο. Και όταν φτάσω σε εκείνο το σημείο θα σας πω τη συνέχεια. Λοιπόν, τέλειωσα. Σχεδόν πάω στο προτελευταίο να βάλω, πήρα κλωστή στο βελονάκι μου, να βάλω μέσα το βελονάκι μου, να τραβήξω. Να πάρω κλωστή, να περάσω και από τις τρεις μου θηλιές με μισό ποδαράκι και στην τελευταία μου αλυσίδα θα βάλω μέσα το βελονάκι μου, θα τραβήξω την κλωστή μου, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω και τις δύο μου θηλιές με ένα άριχτο. Και τώρα, λίγο μακριά την κλωστή μου. Και θα πάρω την κλωστή και την περάσω μέσα από τη θηλιά μου. Βλέπετε, τελείωσα. Αυτές τις κλωστές εγώ θα τις περάσω μέσα από τις αλυσίδες μου, εδώ στην ουσία μέσα από τις θηλιές μου, για να τις ασφαλίσω και μετά θα σας πω τι άλλο θα κάνουμε. Λοιπόν, βλέπετε, τελείωσα το φυλαράκι μου. Θα πάω ακριβώς σε αυτό εδώ το σημείο και θα αρχίσω να το ράβω εγώ. Εσείς αν έχετε σιλικόνι πιστολάκι, καλό είναι να το περάσετε με τη σιλικόνη. Αν και έτσι και να το ράψετε, το ίδιο πράγμα είναι, δεν θα χαλάσει. Λοιπόν, ωραία, πάμε να κόψουμε. Λοιπόν, κορίτσα, αυτό ήταν η τουλίπα μας, ελπίζω να σας άρεσε. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.